βλέπουμε ήδη τον κύριο Γιώργο Κόκο, τον καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι καθηγητής οργανικής χημίας και φαρμακοχημίας. Να μας πείτε λοιπόν αν αυτό το σκεύασμα, θα το πω το όνομά του, επιτρέπεται, το Remdesivir, μπορεί να δώσει την απάντηση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού ή αν αυτό έχει φουσκώσει από τα μίντια και από τους ιστοτόπους και από τα κανάλια. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι καταρχάς. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή διεθνώς το Remdesivir θεωρείται ίσως το πιο ελπιδοφόρο φάρμακο που δοκιμάζεται. Θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα πειραματικό φάρμακο, ένα αντιϊκό ευρέως φάσματος, το οποίο αρχικά είχε δοκιμαστεί για, για την αντιμετώπιση του ιού έμπολα. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι από εκείνες τις μελέτες έχει αποδειχθεί η ασφαλής του χρήση σε ανθρώπους. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο για ένα καινούριο φάρμακο. Μια από τις πιο λογικές προσεγγίσεις για να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν... Ναι. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Ναι, πείτε το, πείτε το. Ναι, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα είναι να γίνουν οι κλινικές μελέτες φυσικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή εξέλιξη, σε εξέλιξη κλινικές μελέτες που έχουν εγκριθεί από τον FDA, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, όπως επίσης έχουμε σε εξέλιξη κλινικές μελέτες στην Κίνα. Τα αποτελέσματα αναμένεται να τα έχουμε μέχρι το τέλος Απριλίου. Μέχρι το εκεί τέλος πέρα, Απριλίου, λοιπόν, θα γνωρίζουμε αν αυτό το σκεύασμα που είπατε εσείς ότι δεν κάνει κακό στον άνθρωπο, να το πιάσουμε από εκεί. Όχι, όχι, αυτό το γνωρίζουμε ότι δεν κάνει κακό. Θα γνωρίζουμε αν είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση. Αυτό ρώτησα. Και φυσικά αν κάνει... Τέλος Απριλίου θα γνωρίζουμε. Τέλος Απριλίου θα γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Σε 40 μέρες λοιπόν περίπου θα μάθουμε αν πράγματι είναι βάσιμες αυτές οι ελπίδες που έχουμε από το φάρμακο αυτό, κύριε καθηγητά. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ, γεια σας. Θα είναι χαρά να σας ξαναπούμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό και αφήσαμε μισή την κουβέντα και τις απορίες μας στον αέρα, κύριε Κόκοτε, ενδεχομένως και αύριο να τα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.